Σπύρος λοιπόν μαζί μας. Ο Σπύρος έρχεται πριν από 9 μήνες. Νέο παιδί. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά. Στάδιο 6 προς 7. Με μια αρκετά αδύναμη δότρια, πήγαμε για 3.000 τριγωθυλάκια. Πώς φαντάζεστε ότι είναι μετά από μόλις 9 μήνες? Έλατε λοιπόν να δούμε. Έχουμε αυτό το παιδί μπροστά μας, με αυτό το χαμόγελο. Έχουμε φτιάξει την μπροστινή περιοχή μέχρι, σκύψε λιγάκι, μέχρι εδώ. Εντάξει, δηλαδή όλη αυτή εδώ πέρα η περιοχή είναι μεταμοσχευμένη με μια αρκετά λεπτή τρίχα. Έχω κάνει φυσικά για άλλη μια φορά τα μαγικά μου όσον αφορά την φυσικότητα και την πυκνότητα. Δηλαδή με αυτά τα οποία είχα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πάμε να δούμε και τη δότρια περιοχή, γιατί είναι πάντα σημαντικό να διαφυλάτουμε και δότρια περιοχή. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο κοντά, κοιτάξτε πόσο λίγη δότρια είχα μόλις αυτή εδώ πέρα την περιοχή, γιατί από εδώ κάτω δεν μπορεί κανείς να μεταμοσχεύει, να πάρει τριγωθυλάκια. Κοιτάξτε εδώ πέρα μετά από 3.000 τριγωθυλάκια και δεν φαίνεται τίποτα. Μπορούμε άνετα να πάρουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα, αλλά δεν θα φτάσουμε, θα χρειαστούμε. Τώρα μας έχει μείνει να κάνουμε αυτή εδώ πέρα την περιοχή. Παρόλο που η αγωγή δεν βοήθησε σε κάτι ιδιαίτερο, πάμε να το δούμε και έτσι το μαλλί. Χτενισμένο προς τα πίσω. Βλέπετε ότι θα μπορούσε να καλύψει και λίγο παραπάνω περιοχή με λίγο πιο πολύ μαλλί. Σπύρο, πες μου για το πρώτο στάδιο που είμαστε τώρα, εντυπώσεις. Είμαι πλήρως ευχαριστημένος και είμαι... Το περίμενες ότι θα είναι έτσι? Είχες περισσότερες προσδοκίες, λιγότερες? Δεν περίμενα ότι θα φτάσω ότι θα γίνει τόσο πλήρες και ότι θα είναι τόσο αποτελεσματικό. Παρ' όλα αυτά... Μου έχεις έρθει από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη έχω ασθενείς, αλλά στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και άλλοι που κάνουν μεταμόσχευση. Τι σου είπαν αυτοί που σου έχουν, δηλαδή έχουν ξαναδεί τέτοια μεταμόσχευση? Όχι. Τι σου λένε, πω... Όσες φορές είχαμε πάει και πριν και τώρα που ήθελαν να δουν κάτι καινούριο, μα δεν γίνεται και ελάτε εδώ να δείτε, το ίδιο αποτέλεσμα θα βγάζαμε και τα ίδια και χειρότερα. Κατάλαβα. Λοιπόν, ξεκινάς. Διαλέγεις χρυσή χτένα. Ορίστε. Χωρίς πολλά λόγια, ο Σπύρος θα έρθει να κάνουμε και το πίσω μέρος πολύ σύντομα, μετά το καλοκαίρι που θα είναι πιο εύκαιρος. Εδώ πάμε και τι ξεχάσαμε και να το βρέξουμε. Οπότε, εδώ πέρα, δείξα και λίγο από πάνω, εδώ. Όπως είπαμε, έχουμε μέχρι εδώ πέρα το γέμισμά μας και στη δεύτερη συνεδρία θα πάμε και για τα υπόλοιπα. Και δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Θα ξαναλέμε σε λίγο καιρό να φτιάξουμε και το υπόλοιπο μισό να έχει ένα γεμάτο κεφάλι. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούργια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.